Είναι η στιγμή που ο ένοπλος εισβάλλει στο κτίριο που στεγάζεται το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM και ανοίγει πυρ την περασμένη Παρασκευή. Το μεσημέρι της Δευτέρας, ανάλογες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της εφημερίδας Liberation και της τράπεζας Société Générale στο Παρίσι. Οι γαλλικές αρχές υποπτεύονται ότι πρόκειται για τον ίδιο δράστη και έχουν δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του. Πρέπει να παρατηρήσουμε την ομοιότητα των υποθέσεων, τον τρόπο δράσης, το πώς ενήργησε και τα ρούχα που φορούσε, καθώς επίσης και τα πυρομαχικά που δεν αποκλείουν να πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Οι εργαζόμενοι στην εφημερίδα Liberation έχουν εγκαταλείψει τα γραφεία τους, μην μπορώντας να πιστέψουν τι έχει συμβεί. Ο ένοπλος εισέβαλε στην είσοδο του κτηρίου, άνοιξε πυρ και τραυμάτισε έναν 27χρονο βοηθό φωτογράφου που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Περίπου 2 ώρες αργότερα, έξω από τα γραφεία της τράπεζας Société Générale, ένοπλος άνοιξε πυρ χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Στη συνέχεια, ο ένοπλος σταμάτησε ένα αυτοκίνητο και απειλώντας τον οδηγό, του ζήτησε να τον μεταφέρει στα ηλίσια πεδία. Οι γαλλικές αρχές πιστεύουν ότι τα 4 αυτά περιστατικά σχετίζονται και έχουν εξαπολύσει ανθρώπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.